Γεια σας! Σήμερα τι θα κάνουμε? Θα μετατρέψω την κολλητή μου σε εμένα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το challenge, κυκλοφορεί πάρα πολύ, ειδικά στο εξωτερικό. Οπότε, αυτό το μακιγιάζ που έχω κάνει τώρα είναι αυτό που κάνω κάθε μέρα, είτε πρωί είτε βράδυ, πραγματικά, και απλά αλλάζω τα χείλη κάθε φορά. Οπότε, αυτό θα κάνουμε και σήμερα και θα το δείτε και στην κολλητή μου. Που ποια είναι αυτή? Ποια είναι? Είμαι σίγουρη ότι δεν την έχετε ξαναδεί. Τρόμαξες δίπλα. Θα κάνουμε και ένα βίντεο στο δικό μου κανάλι, αλλά επειδή δεν το γυρίσαμε ακόμη, θα ανέβει την Πέμπτη, να μπείτε να το δείτε. Ναι, θα σε έχουμε link κάτω με το που ανέβει και θα έχουμε και guest star, ποιον? Τον αδερφό της Αντωνίας. Φαγωθήκατε, get excited. Yes. Τον έπεισε. Λοιπόν. Όχι, το ξέρεις ότι το συγχαίνομαι. Σε παρακαλώ, πώς να γίνεις Κατερίνα να το φοράς αυτά? Και ξεκινάμε με το make-up, που το αγαπημένο μου είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι από NYX, το Total Control, αλλά επειδή είναι λίγο πιο σκούρο από εμένα, σήμερα χρησιμοποίησα ένα άλλο, που είναι και πάλι από NYX. Είναι αυτό εδώ πέρα που το χρησιμοποίησα στο προηγούμενο βίντεο για πρώτη φορά και μου αρέσει πολύ, από το σου όλο αυτό. Παιδί μου! Τι, το βάλουμε ή βάζουμε ή δεν βάζουμε? Α, ναι, ξέχασα ότι εσύ κάνεις πουά το πρόσωπο. Καλή θα είναι η απόχρωση, νομίζω. Θα δείξει, δες τη δοκίμαζα στο χέρι πρώτα, επαγγελματίας πάνω απ' όλα. Ταιριάζει, λες? Εντάξει, φίλε, δεν είναι κακή. Ναι, όχι, όσο την απλά μην κοιτάξει. Οκ. Κομπλέ θα είναι. Φίλε, γι' αυτό αργείς τόσο πολύ να βαφτίσεις. 10 ώρες βάζεις foundation. Ναι. Εγώ θα είχα βάλει 3 φορές τώρα, θα είχα φτάσει στη μάσκαρα. Ναι, βασικά στη βάση θέλω να την κάνω όσο πιο φυσική. Οπότε το αλείφω όσο περισσότερο. Μετά το κάνω από πάνω και με beauty blender. Ναι, παιδιά, σήμερα ακούμπησα για πρώτη φορά beauty blender και έπαθα σοκ. Θέλω ένα να έχω στην τσέπη μου για πάντα, είναι τόσο μαλακό. Τώρα θα βάλω το beauty blender. Έτσι από πάνω, πατ. Θέλω να με ξυπνάει κάποιος κάθε πρωί με αυτό. Λοιπόν, τώρα για concealer. Βάζω αυτό εδώ πέρα από Maybelline, είναι το Instant Anti-Age. Αυτό το βάζω έτσι σαν τριγωνάκι από κάτω. Και μετά θα βάλουμε, το βάζω και από πάνω. Και μετά θα βάλω και από NYX αυτό εδώ πέρα, που είναι από την ίδια σειρά με το Foundation, το HD Studio Photogenic. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλλιτικό. Για να μην χαμογελάω, σκέφτομαι κάτι θλιβερό. Σκέφτομαι ότι παντρεύτηκε ο DiCaprio. Και τώρα βάζουμε λίγο από αυτό, λίγο μόνο έτσι. Και το πλώνουμε ένα πιο μικρό σουγκαράκι. Νομίζω ότι είμαστε ok. Και τώρα πάμε να κάνουμε baking. Με πούδρα σε ελεύθερη μορφή. Κλασικά, μέχρι της Max Factor. Και βάζω και λίγο παντού. Πειράζει να έχω κλειτά τα μάτια γιατί νιστάζω λίγο. Γενικά εντάξει, δεν θέλω να σε πάρει και ο ύπνος ρε παιδί μου. Πολύ ωραία! Τώρα, θα μείνουμε λίγο έτσι, μέχρι να σου κάνω τα φρύδια. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Τα φρύδια μου είναι λίγο πιο ανοιχτά της Αντωνίας. Οπότε θα έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Θα μου δεν κάνεις καφέ. Και για τα φρύδια θα χρησιμοποιήσω αυτά εδώ τα προϊόντα από Benefit. Το ένα είναι το Goof Proof και το άλλο είναι το Gimme Brow. Μπορώ να πω ότι είναι αρκετά καφέ. Κι άλλο. Ναι, αυτή είναι μάσκαρα. Φρύδια. Λοιπόν, τώρα, τι θα κάνουμε? Θα βγάλουμε αρχικά λίγο από πάνω, έτσι αν έχει περισσέψει πούδρα. Και θα πάμε να βάψουμε τα φρύδια. Τάπια. Τα μάτια. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ αυτή εδώ την παλέτα, είναι από Too Faced και έχει αυτά εδώ τα πολύ ωραία χρωματάκια. Και θα πάρω αυτή εδώ την απόχρωση που λέγεται Charmed I'm Sure, είναι η πάνω δεξιά. Και είναι μια καφέ απόχρωση. Ελπίζω να μοιάζουμε. Πάρα πολύ, τέλος. Είμαι σίγουρη. Ολόι, θα μας περνάνε και αδερφές. Ωραίο είναι να σε βάφουν, αλλά είναι και κουραστικό. Γιατί? Οι ηθοποιοί που κάθονται κάθε πρωί και τους βάφουν, δεν βαριούνται. Τι θες, ρε, ορίστε, είσαι ωραίο θα είναι. Και τώρα θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα που λέγεται Caramelize και είναι ουσιαστικά ένα σήμερα καφέ χρώμα. Και θα το βάλω σε όλο το πλεύρο. Θέλω να πω κάτι μπροστά στο κοινό σου. Να πεις. Έχεις εξελιχθεί πολύ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ψελδάκια στις φιλφαρίδες. Αχ, φοβάμαι. Όχι, όχι, το έχω, το έχω. Εντάξει. Είναι τρομακτικό. Λοιπόν, και πάμε τώρα στη μάσκαρα, όπου θα σου βάλω αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι αυτή που δοκίμασα και στο προηγούμενο βίντεο. Βάλεις εσύ. Ναι, όχι. Μπορείς να καταλάβεις από το μάτι πόσο τρομακτημένη είναι έτσι. Τώρα αυτά θα βγουν από το βίντεο και θα φανεί σαν να μου έβαλε η Κατερίνα. Ωραία, και τώρα αφού έβαλα τη μάσκαρα, εγώ την έβαλα, θα πάρω αυτό εδώ το κίτρινο χρώμα και ουσιαστικά θα βγάλουμε το baking. Αυτό θα το πατήσω έτσι εδώ
Και έτσι θα βγάλουμε το baking. Πολύ ωραία. Θα το βάλουμε λίγο και αυτό σε όλο το πρόσωπο. Ωραία. Και τώρα θα βάλουμε μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες. Το αγαπημένο σου. Αυτό ή το highlighter. Ω, το highlighter στη μύτη. Είναι χειρότερο. Ωραία, βάλε μόνο τώρα. Μοιάζει με ήδη πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο bronzer. Θα χρησιμοποιήσω το Hoola Light. Βάζουμε και στη μύτη. Βάζουμε και εδώ κάτω. Βάζουμε και εδώ. Γενικότερα, παντού και από αυτό. Και τώρα πάμε στο rouge που είναι αυτό εδώ πέρα από MAC. Είναι το Trace Gold και όπως βλέπετε, λίγο μου άρεσε. Έχει πιάσει πάτο. Πρέπει να πάω να το ξαναχωρώσω αυτό. Αου. Για χαμογελά. Και τώρα θα βάλουμε highlighter. Χρησιμοποιώ από αυτή εδώ την παλέτα. Αυτή εδώ τη σκιά. Είναι από NYX η Cosmic Metals. Αυτό εδώ μας το είχε πει η Γιούλη από το Beauty Leaks. Θυμάσαι, όταν είχα πάει στην Αθήνα. Και είναι φανταστικό. Το χρησιμοποιώ συνέχεια. Το χειρότερό μου. Είναι cute. Δεν είναι cute, είναι χάλια. Είσαι εδώ. Look at me. Είναι cute. Και τώρα θα πάρουμε το πινέλο που βάλαμε ρουζ και θα το βάλουμε λίγο παντού. Γιατί με τόση πούδρα που βάλαμε γίναμε πολύ άσπρες. Πάμε στο setting spray. Α, όχι, πρώτα χείλη. Δεν πειράζει, πρώτα setting spray. Λίγο. Και τώρα κάνουμε αέρα για να στεγνώσει. Τώρα δεν μου κάνεις αέρα, να κάνω στον Έτοιμη είσαι. Δεν σε δω. Στεγνώ. Όχι. Πόρα φίλε, 3 κιλά setting spray. Crayon. Θα σου βάλω αυτό εδώ πέρα, είναι αυτό που φοράω κι εγώ τώρα. Και είναι από Sephora από τα Cream Lip Stain το νούμερο 13. Και σας είπα, κάνω αυτό το μακιγιάζ και κάθε φορά απλά αλλάζω τα χείλη. Πιο σκούρο για το βράδυ. Πιο ανοιχτό, είμαστε έτοιμες για πρωί. Θα ένα τραγούδι και μαντέψτε ποιο είναι, χωρίς να κλείνω τα χείλη μου. Φτάσαμε στο πιο σημαντικό κομμάτι που είναι τα μαλλιά. Οπότε ναι, θα πάμε να ισχυώσουμε τα μαλλιά σου. Θα κάνουμε τάκ, 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 τάκ και στο τελευταίο τάκ θα έχω ισχυρά μαλλιά. Ωραία, πάμε. Εντάξει, μοιάζουμε να νομίζω λίγο. Κάντε like σε αυτό το βίντεο αν πιστεύετε ότι χρειάζομαι κούρεμα. Κάντε like σε αυτό το βίντεο αν πιστεύετε ότι μοιάζουμε βασικά. Μέχρι και το μαλλί έχει το ίδιο μάτρος. Φίλε, έχει το ίδιο μαλλιά, σήκω λίγο. Φαντάσου. Μοιάζεται. Όντως. Ναι, φίλε, ναι. Λοιπόν, η Αντωνία βάζει τις περλίτσες, εγώ θα βάλω το ίδιο ρολόι. Α, να το βάλω από εκεί. Βασικά εσύ πρέπει να το βάλεις από την άλλη. Δεν μπορώ με το ρολόι στο αριστερό. Να κάνουμε, να χαμογελάσουμε έτσι από τη μια πλευρά, μετά από την άλλη, μετά θα κάνουμε αυτό. Ωραία. Ωραία. Ένα, δύο, τρία. Μοιάζουμε ρε, νομίζω ότι εντάξει. Νομίζω ότι το πέτυχα. Ωραία. Οπότε ναι, αυτά. Να δείτε και το βίντεο της Αντωνίας όταν ανέβει. Και έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Όχι. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!